Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε το unboxing ενός προϊόντος, ενός tablet Vero W8i. Το συγκεκριμένο tablet με το δώσαν τα παιδιά από το PC Lab Wind Limnos για να το δοκιμάσω και είναι ένα tablet με Windows 8 όπως μπορείτε πολύ εύκολα να διακρίνετε. Όμως δεν είναι σαν τα γνωστά tablet τα οποία ξέρουμε ότι παίρνουν μόνο RTM εφαρμογές και μέτρο, αλλά έχει και επιφάνεια εργασίας και είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορούμε να καταστήσουμε τα δικά μας αρχεία, προγράμματα, παιχνίδια και να δούμε τι από αυτά μπορεί να τρέξει. Λοιπόν, για να μην σας καθυστερώ και σας τρώω το χρόνο τζάμπα, πάμε να δούμε λίγο το κουτάκι. Το κουτάκι του δείχνει ότι έχουμε ένα χρόνο δωρεάν subscription στο Microsoft 365. Είναι ένα πολύ όμορφο δώρο, πολύ χρήσιμο. Για μένα τουλάχιστον ως επαγγελματίας μπορώ να πω ότι είναι αρκετά χρήσιμο. Λοιπόν, αυτό εδώ παιδιά είναι τετραπύρινο και βγαίνει στα 150 ευρώ στην αγορά αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ πέρα έχει Intel Inside επεξεργαστή. Το κουτάκι γύρω γύρω είναι πολύ απλό, πίσω λέει τα χαρακτηριστικά του, να σας τα διαβάσω λίγο στα γρήγορα. Έχουμε Intel Atom επεξεργαστή από 1,33 μέχρι 1,83 GHz quad core τετραπύρινος, Windows 8,1, 8 inches capacitive multi touch screen, high resolution στα 1280x800 pixel, παίζει βίντεο high definition 1080p, G-sensor, έχει μπροστά κάμερα 2 MP, έχει πίσω κάμερα 2 MP, δηλαδή 2 κάμερες, έχει αποθηκευτικό χώρο 16 GB, η RAM του είναι στα 1 GB, βέβαια θα μου πείτε μικρή RAM, ναι, αλλά θα σας πω ότι με τα Windows 8 σε tablet δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, τρέχουν πολύ άνετα. Παίρνει microSD, έχει Bluetooth για να συνδέουμε Bluetooth συσκευές όπως πληκτρολόγια και διάφορα πραγματάκια, Wi-Fi φυσικά, wireless display, η μπαταρία του αρκετά σημαντικό, 4300 mAh, πολύ μεγάλη μπαταρία, σχεδόν διπλάσια από τα απλά tablet που βγαίνουν στα ίδια χρήματα, όχι στα ίδια, λίγο πιο φθηνά με συγχωρείτε. Micro USB 2, έχει earphone, έχει μεγάφωνο, rubber feel back plate, το βάρος είναι 350 γραμμάρια και οι διαστάσεις του 21,5 εκατοστά επί 12,8 και το πάχος του είναι μόλις 8,9 χιλιοστά. Για να μην σας καθυστερώ, πάμε να τα ανοίξουμε σιγά σιγά. Το κουτί του είναι αρκετά βαρύ, φαίνεται ότι θα είναι στιβαρό τουλάχιστον από μια πρώτη εντύπωση. Λοιπόν, το αφήνουμε. Το πρώτο πράγμα που προσέχω είναι ότι είναι αρκετά βαρύ παιδιά, δηλαδή σε σχέση με το επειδή έχω κι άλλο tablet, αν και 7 έντσο, είναι πολύ πιο ελαφρύ από αυτό. Και πάμε στο κουτάκι του. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που βλέπω στο κουτάκι του είναι ένα welcome guide στα Windows 8. Έχουμε τις οδηγίες, οι οποίες οδηγίες, να σας ανοίξω κιόλας, είναι και στα ελληνικά, το manual, εγχειρίδιο χρήστη. Να προσθέσω ότι η Vero, και βασικά όχι η Vero, η Octabit, η εταιρεία που εισάγει τα συγκεκριμένα προϊόντα, έχουν φτιάξει ένα forum, θα σας το βάλω στο description, το forum της Octabit, στο οποίο μπορείτε να δείτε περιγραφές των προϊόντων της, επίσης μπορείτε να δείτε προβλήματα που εμφανίζονται, πώς λύνονται, έχει πολύ ενεργή κοινότητα και επίσης μπορείτε να δείτε οδηγούς για τα tablet που αγοράζετε, πώς θα τα κάνετε root και διάφορα άλλα χρήσιμα πραγματάκια, τα οποία πραγματικά νομίζω ότι θα λύσουν τα χέρια σε πολλούς από εσάς. Έχουμε ένα καλώδιο, λοιπόν, το οποίο πρώτα απ' όλα βοηθάει για να το συνδέσουμε στον υπολογιστή μας, το tablet, αλλά είναι micro USB σε USB, αλλά και για το φορτιστή, για να το φορτίζουμε. Λοιπόν, αρκετά μακρύ. Και εδώ πέρα είναι ο φορτιστής μας. Ο οποίος φορτιστής, παιδιά, είναι αρκετά στιβαρός, είναι αρκετά βαρύς, δεν είναι σαν τους ψεύτικους που κυκλοφορούν από τα πιο φθηνά tablet. Λοιπόν, USB φορτιστής, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλα προϊόντα, άλλα tablet, κινητά ή οτιδήποτε άλλο έχετε. Και πάμε στον πρωταγωνιστή του unboxing του σημερινού, στο tablet. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το tablet. Να βγάλω την ζελατίνα σιγά σιγά. Με προσοχή, αρκετά στατικό ηλεκτρισμό θα λέγαω ότι έχει πάνω. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που προσέχω είναι ότι εδώ πάνω υπάρχει η κάμερα και το κεντρικό πλήκτρο των Windows. Εδώ πέρα δεν έχουμε το πίσω ή τον μεγεθυντικό φακό όπως τα Windows Phone, απλά ένα κεντρικό μενού που μας βάζει μπρος και πίσω στα μενού μας. Λοιπόν, η πίσω επιφάνεια είναι matte,
πολύ όμορφη, δεν γλιστράει στα χέρια, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε τα Intel και τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή. Πίσω δύο ηχεία, φαίνονται αρκετά μεγάλα, τώρα πόσο δυνατά είναι θα το δούμε. Από κάτω βλέπουμε την σύνδεση για τον υπολογιστή μας και για να φορτίζει και το μικρόφωνο. Πάνω βλέπουμε την πίσω κάμερά του, οπότε δύο κάμερες από 2 MP κάθε μία. Σε αυτήν εδώ την πλευρά δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, εδώ πάνω το έδειξα. Σε αυτή την πλευρά έχουμε το on-off πλήκτρο, τα power button, τα volume button, συγγνώμη, για να ψηλώνουμε και να χαμηλώνουμε τη φωνή. Και έχουμε εδώ πέρα την SD, η οποία SD βγαίνει και μπαίνει σε κταρωτά, δηλαδή στην ουσία μπαίνει έτσι και ξαναβγαίνει από το συγκεκριμένο tablet. Λοιπόν, δεν έχουμε κάποια άλλα button, πάμε να το ανοίξουμε λίγο στα γρήγορα. Λοιπόν, είναι το πρώτο, για να πω την αλήθεια, είναι το πρώτο tablet με Windows 8 που πιάνω στα χέρια μου. Δεν έχω ξαναπιάσει tablet, έχω κινητό με Windows 8 και είμαι ενθουσιασμένος, να σας πω την αλήθεια. Δηλώνω fan των Windows 8 προσωπικά, γιατί είναι εργαλεία για μένα προσωπικά, αν και δεν είναι τόσο παραμετροποιήσιμο όσο το Android, με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να οργανώσω τη δουλειά μου, ειδικά με αυτά που προσφέρουν. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, έχουμε το μενού μας, πάρα πολύ όμορφο και χρήσιμο. Εδώ πέρα είναι όλες οι μέτρο εφαρμογές μας, είναι ακριβώς όπως στον υπολογιστή μας, όπως ακριβώς όταν ανοίξουμε το laptop μας ή τον υπολογιστή μας το σταθερό με τα Windows 8. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το μενού. Επίσης, από εδώ πέρα, αν σύρουμε, βγαίνει το κλασικό μενού όπως και στον υπολογιστή μας. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά του από τον ανταγωνισμό? Λοιπόν, το συγκεκριμένο, παιδιά, δεν έχει μόνο την απλή έκδοση των Windows, η οποία τρέχουμε μόνο τις Windows, τις μέτρο εφαρμογές, αλλά έχει αυτό εδώ το πραγματάκι. Ναι, όπως είδατε, μπήκαμε στην επιφάνεια εργασίας κατευθείαν. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να εγκαταστήσω προγράμματα όπως και στον υπολογιστή μου κανονικά. Εδώ πέρα έχει εγκατεστημένο, όπως βλέπω, το Windows Chrome. Έχουμε πίνακα ελέγχου, έχουμε φακέλους, δηλαδή μπορώ να ανοίξω τους φακέλους μου, να σας δείξω λίγο στα γρήγορα, και να είναι η φακελή μου όπως είναι και στον υπολογιστή μου. Μπορώ να αποθηκεύσω αρχεία, μπορώ να κάνω τα πάντα. Να σας πω, εγώ όπως το σκέφτομαι, αυτό αν θα το έπαιρνα κυρίως για τη δουλειά μου, κυρίως για τη δουλειά μου, και μου πέρασε μια γαμάτη ιδέα για να μπορώ να εγκαταστήσω το Hearthstone. Μην γελάσετε, να εγκαταστήσω το Hearthstone και να παίζω στο κρεβάτι μου Hearthstone. Γιατί το μόνο tablet που ξέρω ότι μπορεί να παίξει Hearthstone αυτή τη στιγμή είναι το iPad. Ναι, μόνο που το συγκεκριμένο έχει 150 ευρώ και το iPad έχει από 450 και πάνω. Λοιπόν, ας ανοίξουμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το Chrome. Αν ανοίγει, αρκετά γρήγορα θα έλεγα. Λοιπόν, έστεψε τώρα η οθόνη. Είναι πολύ ευαίσθητο, μην το βλέπετε, δηλαδή στρίβει αρκετά. Λοιπόν, απλά γυαλίζει η οθόνη, είναι πάρα πολύ όμορφη και γυαλίζει η συναντανάκλαση. Πάμε να μπούμε λίγο 2 λεπτά στο YouTube για να δούμε κάποια βιντεάκια, να δούμε πως παίζει. Αυτό που μου αρέσει επίσης και δηλώνω fan των Windows είναι το πληκτρολόγιο τους. Το θεωρώ πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, για να δούμε πόσο γρήγορα φορτώνει σελίδες. Λοιπόν, μπήκε κιόλας στο μενού, δηλαδή πάρα πολύ γρήγορη η απόκρισή του. Για να δούμε πόσο γρήγορα θα φορτώσει και το YouTube. Αρκετά γρήγορο και αυτό, όπως βλέπετε. Λοιπόν, υποστηρίζει ότι παίζει 1080 βίντεο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Ας ξαναπώ πάλι στο κανάλι μου 2 δευτερόλεπτα να βρούμε κάποιο βίντεο 1080. Να δούμε πόσο γρήγορα θα το φορτώσει. Το βρήκε κιόλας. Παιδιά, πραγματικά είναι πάρα πολύ γρήγορο. Εντυπωσιακό. Λοιπόν, για πάμε να δούμε στα βίντεο μου κάποιο με 1080 ανάλυση. Στα περισσότερα unboxing, όπως έχω πει, τα κάνω σε 720 αναλύσεις, οπότε θα ήθελα ένα πάρα πολύ όμορφο και με δυνατά γραφικά βίντεο για να σας δείξω. Λοιπόν, ίσως από κάποιο gameplay κυρίως. Λοιπόν, θα κάνω το try, το οποίο πραγματικά νομίζω ζωγραφίζει στα γραφικά. Λοιπόν, ας κάνω ένα pause. Η συμβουλή μου για το συγκεκριμένο, λοιπόν, η συμβουλή μου για το συγκεκριμένο είναι, θα ήταν πολύ ωραίο, επειδή είναι μικρή οθόνη και συνήθως ξέρετε τώρα, αν βλέπετε εδώ πέρα, όπου να εστιάσω,
ταχύτητα, πώς κλείνω την οθόνη, πώς την ανοίγω. Θα ήταν πολύ, πολύ όμορφο και πρακτικό εάν είχαμε ένα πενάκι, ένα στυλό για να μπορούμε να το χειριστούμε. Νομίζω με ένα στυλό η εμπειρία θα απογειωθεί. Πάμε να το ρυθμίσω σε 1080p για να δούμε μήπως κολλάει, μήπως έχει πρόβλημα. High def, να ρυθμίσω τον ήχο στο max, να δούμε κιόλας τι λέει από ήχο, είναι καλός ο ήχος του. Λοιπόν, και πάμε να σας το μεγιστοποιήσω. Λοιπόν, πάμε. Και είναι, δεν το έχω δοκιμάσει, θα το δοκιμάσω άμεσα, αλλά από ό,τι είχα δει είναι τέλειο. Επίσης μπορείτε να παίξετε και με τους φίλους σας. Ο ήχος ακούγεται αρκετά δυνατά, όπως βλέπουμε. Πάμε να δούμε στο single player, αλλά πριν ακόμα, να δούμε τα λοιπόν, να το τρέξω λίγο πιο μπροστά. Τα achievements δεν με εντυπωσίασαν. Δεν έχει λαγκαρίσματα, πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι πραγματικά υπέροχο. Και αν μπορούσα να σας μεταδώσω και την αίσθηση που έχει σε αυτή την οθόνη, γιατί... Ναι, μιλάω τώρα και στα βίντεο, ας το χαμηλώσω λίγο. Η ένταση του είναι αρκετά δυνατή. Αν μπορούσα να σας μεταδώσω την εμπειρία από το συγκεκριμένο, παιδιά, πραγματικά η κάμερά μου δυστυχώς, όπως είπα, δεν είναι τόσο τέλεια, οπότε δεν μπορώ να το δείξω σε πάρα πολύ καλή σούπερ ανάλυση, αλλά πραγματικά εγώ τώρα που το πιάνω στα χέρια μου και το βλέπω, φαίνεται υπερμαγευτικό. Τα χρώματά του είναι υπέροχα, πραγματικά υπέροχα, και το Trine το διάλεξε για να δείξω τα χρώματά του. Λοιπόν, τα χρώματά του είναι απλά μαγεία, δεν υπάρχει το συγκεκριμένο. Λοιπόν, εγώ για ποιο λόγο ίσως να το έπαιρνα, και να σας πω την αλήθεια, τώρα που το πιάνω στα χέρια μου, έχω ψηθεί για να το τσιμπήσω κάποια στιγμή. Το συγκεκριμένο μου το προσέφεραν τα παιδιά από το PC Lab Wind Limnos να το δω. Αλλά όσο το χειρίζομαι και βλέπω, ας ανοίξουμε και καμία μέτρο εφαρμογή να δούμε τι λέει ταυτόχρονα καθώς μιλάω και σας λέω. Λοιπόν, ας ανοίξω το OneDrive, το οποίο είναι πρακτικότατο. Επίσης, αρκετά καλό, τώρα δεν το συνδέω γιατί πρέπει να θα μου φάει πολλή ώρα. Μπορούμε να κάνουμε εναλλαγή ανάμεσα στις οθόνες μας, μπορούμε να το χειριστούμε, μπορούμε να κάνουμε χίλια δύο πράγματα. Λοιπόν, για ποιο λόγο θα το έπαιρνα? Α, επίσης έχουμε και το κλασικό να κάνω split την οθόνη στη μέση, όπως και στον υπολογιστή μου. Θα το έπαιρνα γιατί, η τιμή του, 150 ευρώ. Ναι, θα μου πείτε, υπάρχουν tablet με τετραπύρινα με 100 ευρώ. Σίγουρα, τα έχω δει και εγώ, τα έχω λιγουρευτεί, η αλήθεια είναι. Αλλά είναι... Εντάξει, το πέρα από τα Windows 8.1.8 δεν μου λέει κάτι, εντάξει, ναι, πάει και έρχεται. Το θέμα όμως είναι ότι έχω επιφάνεια εργασίας, που όσο και να πείτε, κάποια προγράμματα, κάποιες εφαρμογές που δεν μπορείς να τις εγκαταστήσεις ούτε στο μετρό ούτε πουθενά και θέλουν μόνο υπολογιστή, μπορείς να τις βάλεις. Έχει τετραπύρινο μεν, αν και δεν έχει μεγάλη RAM για να υποστηρίξει Photoshop, δηλαδή μπορεί να τρέξει το Photoshop, αλλά νομίζω θα λαγκάρει αρκετά. Αλλά τι μπορεί να κάνεις με αυτό εδώ το πράγμα? Με αυτό εδώ το πράγμα μπορείς, όπως σας είπα, και είναι το πρώτο πράγμα που πέρασε από το μυαλό μου, να βάλω το Hearthstone και να κάτσω στο κρεβάτι μου και να παίζω Hearthstone. Η οθόνη του είναι αρκετά όμορφη σε ανταπόκριση και σε ευκρίνεια, οπότε γιατί όχι να μην βάλω Hearthstone. Επίσης έχω τον πίνακα ελέγχου, τα μενού μου όλα. Και πραγματικά, παιδιά, το σκέφτομαι, θα το περνάω, γιατί κυρίως πρώτα απ' όλα μπορώ να έχω την επιφάνεια εργασίας. Εντάξει, δεν λέω, σίγουρα έχω σούπερ εφαρμογές από το κινητό στα μετρό που μου αρέσουν, αν και θέλει και άλλη βελτιστοποίηση. Επίσης, μια συμβουλή, όσοι παίρνετε Windows 8, είτε τηλέφωνο, είτε tablet, είτε υπολογιστή, το μόνο που χρειάζεται για να δουλέψει τέλεια σε εσάς και να μην έχετε πρόβλημα είναι να του βάλετε ένα Hotmail λογαριασμό. Συνδέστε ένα Hotmail και θα δείτε ότι θα απογειωθεί. Θα έχετε τέλεια πρόσβαση παντού. Γι' αυτό, αν δεν έχετε, πάρτε, φτιάξτε ένα Hotmail ή έναν Outlook λογαριασμό και συνδέστε το. Λοιπόν, με το που το κάνετε αυτό, πραγματικά όλο το μαγαζί, τα πάντα, όλα θα είναι στα χέρια σας, όλος ο κόσμος για το συγκεκριμένο. Και πραγματικά νομίζω ότι σιγά σιγά γίνομαι fanboy των Windows 8.1, έτσι όπως το πάνε.
Επίσης, έχετε το OneDrive κατευθείαν με το που το πάρετε αυτό με 30 GB χώρο online. Επίσης, έχετε που είναι σημαντική προσφορά το Office το 365 με ένα χρόνο subscription. Όσο και να μην είναι γύρω στα 50 με 70 ευρώ πρέπει να βγαίνει η τιμή του. Οπότε, παιδιά, ήδη έχετε κάνει απόσβεση από τα 150 γύρω στα 50 με 60 ευρώ μες στο κρύο το νερό. Δηλαδή, σας βγαίνει γύρω στα 90 ευρώ. Συν ότι έχετε ένα tablet τετραπυρήνο με Intel Atom επεξεργαστή. Συν τα γραφικά του είναι Intel στο συγκεκριμένο tablet. Αλλά δεν με ενοχλεί αυτό. Νομίζω ότι αυτά που θέλω να κάνει θα τα κάνει. Πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Και έχω εντυπωσιαστεί κυρίως γι' αυτό. Γιατί έχει την επιφάνεια εργασίας. Εντάξει. Respect. Συν ότι μπορώ να τρέχω και τις μέτρο εφαρμογές μου πάρα πολύ άνετα εδώ και να το ρυθμίσω όπως θέλω. Λοιπόν, παιδιά, είμαι ο Κώστας, τσεκτεκνάω. Αυτό είναι το Vero 8, το W8i. Η ποιότητα κατασκευής του είναι πολύ ποιοτικό. Είχα κάνει πριν από ένα χρόνο το Sirius πραγματικά πλαστικούρο μπροστά σε αυτό. Δηλαδή δεν συγκρίνεται. Η κατασκευή του είναι πάρα πολύ, στο χέρι μου το νιώθω πάρα πολύ βαρύ, όχι τόσο βαρύ ώστε να με αποτρέπει να το χειριστώ, αλλά είναι τόσο ώστε να λέω όπ να ένα ποιοτικό και καλό τάμπλετ, δηλαδή ένα τάμπλετ που δεν είναι της πλάκας, δεν είναι για πέταμα, δεν είναι για να πεις άντε. Νομίζω ότι τα λεφτά του θα τα βγάλει. Αν μπορείτε να συνδυάσετε και είστε επαγγελματίας και θέλετε για παρουσιάσεις, θέλετε για οτιδήποτε, δηλαδή μπορείτε να έχετε παρουσιάσεις PowerPoint. Ναι, μεν σίγουρα και στα tablet και στα κινητά μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά γιατί όχι, μπορείτε τώρα να τρέχετε τις εφαρμογές σας του υπολογιστή σας εδώ πέρα. Νομίζω ότι όσο και να μην είναι, καλύτερα από ένα netbook θα το τρέχει. Και θυμάμαι έκανα τις προάλλες στο laptop, έκανα το laptop unboxing και έλεγα ότι wow, παίρνεις μια καλή οθόνη, αλλά σε ποιτή τιμή με Windows 8.1 και ξαφνικά μέσα σε μια εβδομάδα μου έρχεται αυτό το κόσμο πραγματικά και μου αλλάζει ό,τι πίστευα, δηλαδή μέσα σε... Έχεις με 150 ευρώ Windows 8.1 αλλά με επιφάνεια εργασίας, δηλαδή εντάξει. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή προσφορά. Όσοι θέλετε να δείτε γι' αυτό μπορείτε να μπείτε στο site της Octabit. Επίσης θα έχω κάτω στο description τη σελίδα των παιδιών από το PC Lab Wind Limnos που το πουλάνε το συγκεκριμένο μηχάνημα. Μπορείτε και τα τηλέφωνα τους, μπορείτε αν θέλετε να τους πάρετε να μιλήσετε για να συζητήσετε γι' αυτό εδώ ή να το παραγγείλετε ίσως ή οτιδήποτε. Λοιπόν, τσεκάρετε το, ήμουν ο Κώστας, τσεκτεκνάω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα σχόλια, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή στο κανάλι, είστε όλοι φοβεροί, ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο unboxing, εγώ πραγματικά έχω υπερεντυπωσιαστεί, τώρα το κρατάω και λέω, τι ώρα θα βάλω το χέρι στον για να δω άμα παίζει όντως καλά. Λοιπόν, τσεκτεκνάω, Κώστας, να έχετε μια όμορφη μέρα, γεια σας.